quindi non sa chi ci sta a dietro. Αγαπητοί τηλεθεατές, χρόνια πολλά. Είναι η εβδομάδα του Άγιου Πνεύματος. Την Κυριακή Πεντηκοστή, την Δευτέρα της Αγίας Τριάδος, το Άγιο Πνεύμα λοιπόν, που αγιάζει την κτήση και είναι στην Εκκλησία μας που ενεργεί με τα Άγια Μυστήρια, έχει αυτές τις μέρες την τιμητική του. Και γι' αυτό ακριβώς είναι σαν την διακαινήσιμη εβδομάδα που ακολουθεί μετά το Πάσχα, εβδομάς του Αγίου Πνεύματος. Έλατε στο σύντομο χρονικό διάστημα που μας έμεινε να δούμε τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Ακούμε σε χώρους εκτός της Εκκλησίας, όπου υπάρχει πλάνη και όπου δεν μας σιγουρεύει τίποτε ότι λαλεί το Άγιον Πνεύμα, γλώσσες και προφητείες, ακούμε λέγω σε άλλους χώρους έξω από την Εκκλησία να γίνεται λόγος περί χαρισμάτων. Και εμείς φέρουμε ευθύνη, διότι πάυσαμε να ανιχνεύουμε τα χαρίσματα στο Πίμνιον, στο Εκκλησίασμα, και νομίζουμε πως ο λαός θα πρέπει να στέκεται παθητικά, να ακούει και καμιά φορά να συμμετέχει. Ενώ στην ουσία κλήρος και λαός λειτουργούμε. Ο λαός λειτουργεί δια των ιερέων του και των επισκόπων του. Και δεν στέκεται να παρακολουθήσει ούτε παράκληση, ούτε σπερινό, ούτε προπαντός θεία λειτουργία, αλλά ίσταται μέσα στον χώρο το λειτουργικό και στον χρόνο το λειτουργικό, ίσταται μετέχων συλλειτουργών, συμπροσευχόμενος, με μία μέθεξη ανάλογα βέβαια με την συνείδηση που έχει αποκτήσει, τι συμβαίνει, τι γίνεται κάθε φορά μέσα στο λειτουργικό χρόνο και χώρο. Ακούσαμε θαυμάσια τροπάρια και την Κυριακή το πρωί και το βράδυ και την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος της Αγίας Τριάδος. Ας πάρουμε ένα από αυτά τα τροπάρια τα οποία μας μιλάει για τα χαρίσματα. Το Πνεύμα το Άγιον, φως και ζωή. Είναι φως και ζωή, αιώνια ζωή. Και ζώσα πηγή νοέρα, και είναι πηγή ζωντανή, νοέρα πηγή, πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, και αφόσον έχει αυτά τα γνωρίσματα τα μεταδίδει με τις άκτιστες ενέργειές του. Πνεύμα σοφίας, πνεύμα συνέσεως, αγαθών ευθές νοερών ηγεμονεύων καθαίρων τα πτέσματα. Είναι αγαθών, είναι ευθές, ειλικρινές, δεν γνωρίζει σκολιές οδούς, ηγεμονεύων καθαίρων, και χαρίζει ηγεμονικότητα, την δύναμη στον άνθρωπο να νικά τα πάθη του και να φτάνει κάποτε στην κατά Χριστόν απάθεια, καθαίρων τα πτέσματα, και καθαρίζει τον άνθρωπο από τα λάθη του, από τα αμαρτήματά του. Θεός και θεοποιούν, είναι το Άγιον Πνεύμα, Θεός και θεώνει, θεοποιεί τους μετέχοντας. Πυρ και πυρός προϊόν, είναι πυρ, φλέγον ο Θεός, ο Τριαδικός Θεός και προπαντός το Άγιον Πνεύμα.
και πυρός προϊόν και παράγει πυρ, θείον πυρ, λαλούν ενεργούν διαιρούν τα χαρίσματα. Και λαλεί το Άγιο Πνεύμα και ενεργεί το Άγιο Πνεύμα και διαιρεί, δηλαδή διανέμει και παρέχει τα χαρίσματα. Δύο Πνεύματος Αγίου εννοείται προφήτη άπαντες και Θεού Απόστολοι με τα μαρτύρων εστέφθησαν, με το οποίο Άγιο Πνεύμα, το οποίο άκουσαν και υπηρέτησαν, όλοι οι προφήτες και οι Απόστολοι του Θεού με τα μαρτύρων εστέφθησαν μαζί με τους μάρτυρες. Ξένον άκουσμα, ξένον θέαμα, και είναι επομένως άκουσμα ουράνιο, ξένο, δεν είναι συνηθισμένο στον κόσμο, και ξένον θέαμα. Το βλέπουμε το Άγιο Πνεύμα στην Πεντηκοστή με πύρινες γλώσσες, το βλέπουμε στη βάπτιση του Κυρίου μας εν είδη περιστερές κλπ. Πυρ διαιρούμενον εις νομάς χαρισμάτων. Είναι πύρνον το Άγιο Πνεύμα και διαμερίσει και παρέχει στους ανθρώπους τα χαρίσματα. Για τα χαρίσματα λοιπόν να μιλήσουμε σήμερα. Και φυσικά υπάρχουν πάρα πολλά χαρίσματα τα οποία τα έχουμε ξεχάσει, αν όχι τα έχουμε διαγράψει από τον πίνακα. Και φυσικά το μεγάλο λάθος που γίνεται στην Εκκλησία μας, οι μεν λαϊκοί δεν γνωρίζουν αν έχουν χαρίσματα και δεν τα έχουν καλλιεργήσει, οι δε κληρικοί λέγονται επιμένες που δεν επιμένουν και φυσικά δεν ζητούν από το πίμνιον και τους λαϊκούς να λειτουργήσουν εκκλησιαστικά τα χαρίσματά τους. Επομένως τα φορτώσαμε όλα σε κάποιους ελάχιστους κληρικούς ότι αυτοί θα κάνουν τη λειτουργία, αυτοί το κήρυγμα, αυτοί το ποιμαντικό έργο, αυτοί φιλόπτωχο έργο, αυτοί τα πάντα δεν σπάσει. Και γι' αυτό εκμηδενίσαμε το ποιμαντικό μας, πνευματικό, κοινωνικό και το άλλο έργο το οποίο είναι σχεδόν ανύπαρκτο ή πρέπει 2-3 να κοπιάσουν νύχτα μέρα ή δε άλλοι δεν έχουν συνειδητοποιήσει την αποστολή τους διότι έχουν διαγράψει τα χαρίσματα. Και οι λαϊκοί φυσικά δεν άκουσαν ποτέ ότι είναι και αυτοί χαρισματούχοι, γιατί δεν ήταν χαρισματούχοι τότε που μιλούσαν γλώσσες, τότε που προφήτευαν, τότε που έκαναν θαύματα και θεράπευαν ασθενείς. Χαρισματούχοι είναι και σήμερα, αλλά κατά εποχήν αλλάζει και η μορφή των χαρισμάτων. Ό,τι χρειάζονται, όποια χρειάζονται, αυτά και υπάρχουν χαρίσματα για να οικοδομείται η Εκκλησία. Τι είναι λοιπόν το χάρισμα? Όπως ένας καθηγητής πανεπιστημίου σε μια εισήγησή του πολύ φιός τιμολογεί, χάρις και η κατάληξη μα. Η κατάληξη αυτή μα σημαίνει το αποτέλεσμα. Χάρις, το πρώτο σχετικό κέμα, χαρίσμα, άρα το αποτέλεσμα της χάριτος. Δηλαδή είναι ένα ανθρωπολογικό φαινόμενο και γεγονός που σημαίνει ότι ο άνθρωπος γίνεται ή έγινε δεκτικός της χάριτος και επομένως ζει το αποτέλεσμα της χάριτος που τον έχει χαριτώσει και μεταμορφώσει και αλλοιώσει την καλή να αλλοιώσει η Θεία Χάρις και επομένως είναι χαρισματούχος, φανερώνεται η χάρις, η Άγιο Τριαδική επάνω του με το λόγο του, τα έργα του, τα σημεία που μπορεί να επιτελέσει με τα ειδικά του χαρίσματα. Χάρις λοιπόν και η κατάληξη μα χάρισμα. Σημαίνει λοιπόν το χάρισμα μέθεξη, κοινωνία της χάριτος. Και φυσικά υπάρχουν κάποιες προϋποθέσεις. Βέβαια υπάρχουν ενδείξεις για χαρίσματα και έξω από τον χώρο της Εκκλησίας. Αλλά μάλλον να το πούμε πιο σωστά, υπάρχουν φαινόμενα απατηλά και δεν είναι αυθεντική η παρουσία χαρισμάτων. Αυτό συμβαίνει στον χώρο των Πεντηκοστιανών που αρντομπορολογούν, νοητολογούν λέγοντες πως κατελήφθησαν από Πνεύμα Άγιον κατά παραγγελία, αν είναι δυνατόν να διατάξουν ή να βάλουν, να στοιχήσουν στη γραμμή το Άγιον Πνεύμα, να το ορίσουν χρόνο για να πούνε τώρα αμέσως να δώσεις το χάρισμα αυτή τη στιγμή, δηλαδή να το διατάξουν να χαριτώσει κάποιον για να γλωσσολαλεί ή κάποιος άλλος δήθεν να προφητεύει ή κάποιος άλλος να ερμηνεύει. Αυτά είναι παρεξηγημένες μορφές χαρισμάτων, δεν έχουν την αυθεντικότητα,
ενδέχεται να είναι μέσα εκεί ο δαίμον που δημιουργεί αυτή την ψευδαίσθηση του χαρίσματος. Αλλά περί αυτής της πλάνης των πεντηκοστιανών να μιλήσουμε σε άλλη ώρα. Βέβαια δεν έχουμε χρόνο, δεν μας μένουν ούτε 35 λεπτά. Μειώθη, δεν μπορώ να καταλάβω πώς η ώρα. Να δούμε λοιπόν κάποια πολύ γενικά στοιχεία για τα χαρίσματα μέσα στον Ορθόδοξο χώρο. Βέβαια, εμείς είμαστε πολύ άμελοι στην αξιοποίηση των χαρισμάτων. Δεν μιλάμε για χαρίσματα. Μιλάμε για ρομποτοποιημένη λειτουργία, ευλογητός διευχών, φεγάτε να φύγουμε, μην μας περάσει η ώρα, έχουμε δουλειές κλπ. Και δεν αξιοποιούμε την παρουσία των πιστών να ζητήσουμε από αυτούς μετά από προσευχή, μετά από νηστεία, μετά από θεία κοινωνία, μετά από εξομολόγηση, μετά από ακρόαση κηρυγμάτων, ερμηνεία του Ευαγγελίου, ερμηνεία των χωρίων της γραφής που μιλούν για χαρίσματα, μετά από μια καθοδήγηση, μετά από μια συζήτηση, μετά από μια ανάλυση, μετά από μια επεξήγηση των χαρισμάτων, να τους πούμε τώρα εσύ ποιο είναι το χαρισμά σου και έπειτα πώς θα το λειτουργήσεις ατομικά, ατομοκεντρικά, εγωιστικά, μόνο σου για τον εαυτό σου, την οικογένειά σου, το συγγενή σου. Δεν υπάρχει σωτηρία εάν αποκόψουμε τον χριστιανό και το χάρισμά του από την κοινότητα, από την εκκλησιαστική παρουσία, από την εκκλησία, από την ενότητα του σώματος του Χριστού. Δια τούτο τα χαρίσματα, θα πείτε ποιος ο σκοπός των χαρισμάτων. Τα χαρίσματα εδίδοντο ακριβώς για να υπάρχει ποικιλία των χαρισματούχων, με τα ποικίλα ένα ή πολλά χαρίσματα, ώστε να έχει ο ένας την ανάγκη του άλλου, ώστε να φανερώνεται Χριστός δια των χαρισμάτων, δια των χαρισματούχων, ώστε να ζουν οι χριστιανοί μέσα σε ένα θαύμα και ο ένας να έχει το χάρισμα προφητείας, ο άλλος το χάρισμα της σοφίας, ο άλλος το χάρισμα της γνώσεως, ο άλλος το χάρισμα της διδασκαλίας, ο άλλος να έχει χαρισματικές τέχνες και φυσικά όπως μας αναφέρει και ο Μέγας Βασίλειος έχουμε πολλές χαρισματικές λεγόμενες τέχνες όπως είναι ο θηρευτής, ο διπόρος, ο αρχιτέκτον, ο οικοδόμος, ο ποιμήνο, ο γεωργός, ο στρατιώτης, ο αθλητής κλπ. Και άλλες και άλλα χαρίσματα όπως είναι το χάρισμα του δικαστού, του συμβούλου, τα ενεργήματα δυνάμεων και τα υπόλοιπα χαρίσματα. Δεν τα ερευνήσαμε αυτά, δεν τα κουβεντιάσαμε, δεν κάναμε κήρυγμα για αυτά. Στραγγίξαμε, θα πείτε, από χαρίσματα και από χαρισματολογία. Όχι, χαρίσματα υπάρχουν, αλλά είναι ανεκδήλωτα. Το σφράγισμα του χρίσματος μεταδίδει στον άνθρωπο τα χαρίσματα τα αγιοτριαδικά. Τα χαρίσματα από την Αγία Τριάδα προερχόμενα, όχι αποκλειστικά μόνο από το Άγιο Πνεύμα. Ο Πατήρ Διού, εν Αγίω Πνεύμα, τυπεί τα πάντα. Συμμετέχει, συνεργεί η Αγία Τριάδα στα πάντα, ακόμα και στα χαρίσματα. Δεν μιλήσαμε λοιπόν για τα χαρίσματα στους χριστιανούς και τους αδικήσαμε, γιατί δεν τους καλέσαμε να εκφράσουν, να εκδηλώσουν και να λειτουργήσουν εκκλησιαστικά. Τι σημαίνει αυτό? Να το καταθέσουν, να το ενεργοποιήσουν μέσα στην ευχαριστιακή σύναξη, μέσα στη λειτουργική ενότητα, μέσα στην προσευχή, μέσα στην αλληλοπεριχώρηση την κοινωνική, της κοινωνίας των αδελφών Χριστού, ώστε ανάλογα με το χάρισμα που έχει ο καθένας και με την διάθεση που έχει να το διακονήσει, όλοι είμαστε διάκονοι και κανείς δεν είναι που θα παριστάνει το αφεντικό στην Εκκλησία, ούτε οι ιερείς είναι αφεντικά, δεν είναι από τον εαυτόν τους ιερείς, και η ιεροσύνη και η αρχιεροσύνη είναι διακόνημα, λειτουργήμα, κατά θα λέγαμε χειροτονία και ανάθεση. Βέβαια είναι η σφραγίδα ανεξίτηλη, αλλά δεν είναι δική μας υπόθεση η ιεροσύνη, αλλά είναι διακόνημα. Εκλήθημεν διάκονοι και όχι εξουσιαστές, και εκλήθημεν να ποιμένουμε και όχι απλώς να αφήνουμε το ποιμνιο έρμεων και απείμαντων. Και φυσικά ο σκοπός, όπως προείπαμε, των χαρισμάτων είναι η οικοδομή του σώματος της Εκκλησίας. Να λειτουργήσουν τα χαρίσματα, να θεραπεύσουν τις ανάγκες, τις πνευματικές, ηθικές, υλικές, κοινωνικές, ψυχολογικές, ψυχικές ανάγκες
των αδελφών του Χριστού, των εντός της Εκκλησίας και των εκτός της Εκκλησίας, γιατί η αγάπη, που είναι και αυτή ένα χάρισμα, είναι μια αρετή χαρισματική, η αγάπη δεν είναι μόνο για τους ημετέρους χριστιανούς ούτε τους Ορθοδόξους, είναι για όλο τον κόσμο και τους εχθρούς ημών αγαπάμε, λέγει ο Κύριος. Να βάλουμε τα πράγματα λοιπόν σε μια σειρά, βέβαια στα ελάχιστα λεπτά που έχουμε, να πούμε μερικά επιγραμματικά. Ποια είναι λοιπόν η πηγή των χαρισμάτων? Συνηθίσαμε και λέμε το Άγιο Πνεύμα, μόνο το Άγιο Πνεύμα. Δεν αυτονομούμε το Άγιο Πνεύμα, δεν το χωρίζουμε από την Αγία Τριάδα. Αλληλοπεριχωρούν τα τρία Άγια Πρόσωπα και συνεργούν και τα τρία μαζί. Τα χαρίσματα λοιπόν, το σωστό είναι να λέγουμε ότι είναι απάβγασμα άκτιστες θείες ενέργειες της Αγίας Τριάδος και προσφέρονται στον κόσμο από την Αγία Τριάδα. Φυσικά και του Αγίου Πνεύματος κατά κυριολεξία. Ένα άλλο. Ελάχιστοι είναι χαρισματικοί άνθρωποι, χαρισματούχοι. Μιλούσαμε για τον Γέροντα Πορφύριο στη Μαλακάσα, για τον Γέροντα Ιάκωβο στη Μονή Οσίου Δαβίδ στην Εύβοια, για τον Γέροντα Παΐσιο στο Άγιον Όρος. Μιλάμε τώρα, μην το πιάσει και γλωσσοφά και μην το παρακάνουμε. Με μεγάλη διάκριση να μιλάμε για χαρισματικούς ανθρώπους, μην τους βάλουμε στο στόμα του λύκου, επειδή θα τους πειράξει, μην τους πιάσει και εγωισμός. Μιλάμε για τον Εφραίμ, τον Κατονακιώτη σήμερα και για άλλους χαρισματικούς, ελάχιστους, όσοι έμειναν. Δεν είναι όμως μόνο αυτοί οι χαρισματούχοι. Υπάρχει χριστιανός μη χαρισματούχος? Όχι. Αν πούμε ότι μόνοι χαρισματούχοι είναι εκείνοι, κάνουμε δογματικό λάθος, πέφτουμε σε αίρεση. Τότε τι κάνει το χρίσμα? Μεταδίδει χαρίσματα, ένα ή πολλά, ανάλογα με την δεκτικότητα να φυτευτούν, να εκφραστούν, να καρποφορήσουν. Όλοι λοιπόν, αυτή είναι η δογματική άποψη στις Ορθοδοξίες μας, όλοι οι βαπτισμένοι χριστιανοί είναι χαρισματούχοι, έχουν ένα ή πολλά χαρίσματα. Ποιο είναι αυτό? Πρέπει να το δούμε μέσα στην εκκλησιαστική ζωή, στην ένταξη του χαρισματούχου, του χριστιανού, μέσα στην ενοριακή ζωή, στην λατρεία, όχι μόνο μια φορά στην εκκλησία Κυριακή. Είπε ο παπάς το ευλογητός, μην πάμε από νωρίς, ακούμε τροπάρια, Ευαγγέλια, Ιωθινά κλπ. Να πάμε στις 8.30 που θα είναι το Ευαγγέλιο της λειτουργίας. Όχι. Σωστό είναι να είμαστε από νωρίς, εξάλλου 168 ώρες δίνει ο Θεός την εβδομάδα. Μας αρκούν όλες οι άλλες ώρες. Ας πάμε δύο ώρες στην εκκλησία, να ακούσουμε τον όθρο, να ακούσουμε τροπάρια, να συμψάλλουμε, να ζήσουμε το άγγιγμα της χάριτος, να νιώσουμε την Χριστοφάνεια, όχι ψηλαφούντες αμαρτήματα παπάδων ή δεσποτάδων που και μια φορά είναι ανύπαρκτα και οι συκοφάντες σφυλώνουν τα πρόσωπα, συκοφάντες και δόλοι για να γκρεμίζουν τη συνείδηση, στη συνείδηση των πιστών, τους ποιμένες και τους πρεσβυτέρους, ώστε να απομακρύνονται από την Εκκλησία. Στην Εκκλησία πηγαίνουμε λοιπόν για να λειτουργήσουμε τα χαρίσματά μας, για να πάρουμε, να ζωπηρωθούν τα χαρίσματα, όπως πάμε στο τζάκι που λέγαμε παλιά, να πυρωθούμε, να ζεσταθούμε, να πάρουμε λίγη ζέστα και λίγο φως, ώστε να ζεσταθούμε, να μην παγώσουμε και ξεπαγιάσουμε. Γι' αυτό πάμε στην Εκκλησία και έτσι να κινηθούμε με τα χαρίσματά μας, να τα προσφέρουμε για τους αδελφούς μας, για την οικοδομή της Εκκλησίας. Αρχική χάρις λοιπόν και αρχικό χάρισμα είναι ότι μας έπλωσε ο Θεός κατ' εικόνα και καθομοίωση. Ότι όταν πέσαμε μας ανακάλεσε, ήρθε αυτός, υπάρχει μεγαλύτερη χάρις να γίνει άνθρωπος τέλειος, ο τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, να σταυρωθεί για μας, να αναστεί εκ νεκρών, για να μας χαρίσει την ανακαίνιση, την ζωοποίηση, την καινούρια ζωή, την ζωή της χάριτος. Είναι λοιπόν δωρεές της Αγίας Τριάδος, το δεύτερο πρόσωπο μόνον σαρκώνεται και σταυρώνεται, κανένα από τα άλλα τρία, τα άλλα δύο Άγια Πρόσωπα. Λοιπόν, πολύ σωστά μας τονίζει ότι τα χαρίσματα είναι και των τριών Αγίων Προσώπων ο Θεοδόρητος ο Κύρου, όταν μας λέγει ότι είναι πλάνη να τονίσουμε ότι μόνο από το Άγιο Πνεύμα είναι τα χαρίσματα, ή όπως παρεμηνεύουν κάποιους στίχους του Παύλου που λέγουν ότι τα ενεργήματα δυνάμεων είναι από τον Πατέρα, τα διακονήματα από τον Υιόν και τα χαρίσματα από το Άγιο Πνεύμα. Όλα αυτά πηγάζουν από τη μια πηγή, την αδιαίρετη, την τριαδική θεότητα.
Αυτό μας λέγουν και άλλοι Άγιοι Πατέρες. Να δούμε τώρα κάτι πολύ συνοπτικό. Ποιος είναι ο ρόλος των χαρισμάτων? Το τονίσαμε, η οικοδομή της Εκκλησίας. Τα χαρίσματα έχουν κοινωνικό χαρακτήρα. Για να είμαστε έτσι αλληλέγγυοι, συνδεδεμένοι ο ένας με τον άλλον, ο ένας έχει το χάρισμα αυτό, ο άλλος το χάρισμα το άλλο, συμπληρώνει ο ένας τον άλλον. Ο άλλος έχει τρίτο, διαφορετικό χάρισμα. Συμπληρώνονται και οι τρεις με τα χαρίσματα τα οποία σφίγγουν τους δεσμούς, τους κοινωνικούς, τους εκκλησιαστικούς δεσμούς. Φυσικά, πώς να νιώσουμε αυτούς τους δεσμούς όταν δεν λειτουργήσαμε, δεν αξιοποιήσαμε τα χαρίσματά μας? Βέβαια δεν έχω τον χρόνο, κρίμα που δεν μας έμεινε χρονική διάρκεια, για να πούμε κάποια παραδείγματα. Ποιες είναι οι προϋποθέσεις λοιπόν για να, όχι για να λάβουμε χαρίσματα. Βέβαια θα πείτε ότι έχουμε και χαρίσματα με ιδιάζουσα μορφή, όπως είναι το διακριτικό, το διορατικό, το προορατικό, το ιαματικό, κατά δαιμόνων, κατά θηρίων, το χάρισμα των οραμάτων, το χάρισμα των θαυμάτων, του μακαρίου τέλους που γνωρίζουν πότε θα κοιμηθούν, τον αιώνιον ύπνο, το χάρισμα των αρετών, αγάπη, αγνία, ακτιμοσύνη, αδρία, ανεξικακή, απάθεια, αυταπάρνηση, εγκράτεια, ελεημοσύνη, ιεραποστολή, καρτερή, κατάνοιξη, μετάνοια και μετάνοια. Είναι ένα χάρισμα όταν έχει δάκρυα. Χωρίς δάκρυα ψεύτικη μετάνοια, του καθενός. Ξενιτεία, πίστη, προότητα, προσευχή, σύνεση, ταπείνωση, υπακοή, υπομονή. Αυτά είναι ιδιαίτερα χαρίσματα, τα οποία είναι στις μέρες μας. Βέβαια δεν τα έχουμε όλοι όλα. Άλλο στο ένα, άλλο στο άλλο. Γι' αυτό είμαστε όλοι αναγκαίοι, αλλήλων. Και αλληλοπεριχωρούμε ώστε με τα χαρίσματα όλων των χαρισματούχων μέσα στην Εκκλησία, στην κοινότητα την εκκλησιαστική, φανερώνεται ο Χριστός. Φανερώνεται για τριάδα. Έχουμε την Εκκλησία των προσώπων, την κοινωνία των αδελφών του Χριστού κατά μίμηση του αρχετύπου που είναι η Αγία Τριάδα. Προϋποθέσεις λοιπόν για να πάρει κανείς χαρίσματα, θα πείτε? Όχι. Προϋποθέσεις για να φανερωθούν τα ιδιαίτερα αυτά χαρίσματα που αναφέραμε, διακριτικό, διορατικό κλπ. Αλλά και προϋποθέσεις για να ενεργηθούν τα χαρίσματα, για να φανερωθούν τα χαρίσματα, είναι η καθαρότητα, η πίστη, η τήρηση των Αγίων Εντολών. Έχουμε λοιπόν τη σφραγίδα των χαρισμάτων με το χρήσμα. Γι' αυτό χρειάζεται κατήχηση. Τα παιδιά είναι ακατήχητα. Έχουμε τα κατηχητικά. Παραλείπουμε τα κατηχούμενα. Λένε τα κατηχούμενα. Τι, ποια κατηχούμενα? Μία ευχή είναι. Μία ευχή και μία αίτηση για τους κατηχουμένους. Ενώ παραλείπουμε και τρεις ευχές και τρεις αιτήσεις των πιστών. Δηλαδή είμαστε βάρβαροι, προκρούστες της θείας λειτουργίας. Ας το προσέξουν αυτό οι υπεύθυνοι. Και ας επιστρέψει η λατρεία μας την αυθεντική της μορφή όπως ήταν αρχικά. Γιατί έγραψε ο Χρυσόστομος μετά το Ευαγγέλιο? Είπαμε πάντες εξόρισης της ψυχής και εξόρισης της γεννής ημών, είπαμε κλπ. Μετά ευχή κατηχουμένων, δέης κατηχουμένων. Μετά άλλες δύο ευχές πιστών. Γιατί? Πάμε όπως υπό το κράτος σου. Γι' αυτό πάμε άσχημα στην Ιεραποστολή μας. Γι' αυτό δεν προσευχόμεθα αληθινά και η λατρεία μας έγινε μια ρουτίνα. Πού να φανερωθούν χαρίσματα? Απαιτείται λοιπόν να εκδηλωθούν τα χαρίσματα, καθαρότητα, πίστη, τήρηση των Αγίων Εντολών. Απαιτείται αγάπη και διάθεση λειτουργίας εκκλησιαστικής των χαρισμάτων. Όχι σε ένα μικρό κύκλο εμείς και εμείς, οι μέτεροι και εμείς. Όχι σε μια ομάδα. Δεν είναι δυνατόν διάφορες ομαδοποιήσεις να διασπούν την Εκκλησία, να διαιρούν το πίμνιον, και όταν χτυπάει την καμπάνα η Εκκλησία υπάρχουν και καλοί ιεροκήρυκες, υπάρχουν και καλοί εφημέροι, άριστοι, άγιοι που υποφέρουν. Δεν μπορούν να μαζέψουν το πίμνιον, δεν μπορούν να μαζέψουν τους χριστιανούς. Άλλοι πάνε σε μια ομάδα εδώ, άλλοι σε έναν κύκλο από εκεί, άλλοι σε ένα άλλο χώρο από εκεί, να πάνε παντού, αλλά να ξεκινάνε από την Αμπάρισα. Και Αμπάρισα που δίνει φωτιά, δίνει πυρθείον, χάρη, ευλογία, είναι η Εκκλησία, είναι η Τράπεζα, είναι η ενορία. Ας λειτουργήσουμε ενοριακά και κατά προέκταση να λειτουργήσουμε και κατοίκον και στις συναθρήσεις που είναι και αυτά τότε ευλογημένα. Εάν λοιπόν απομακρύνονται οι πιστοί από την Εκκλησία, ποια αγάπη θα έχουμε προς τον Χριστό, το σώμα του, την Εκκλησία? Γι' αυτό λέγει και ο Χρυσόστομος, γιατί λέει ξεγυμνώσατε την μάνα μας Εκκλησία και αφήσατε άδεια τα καθίσματα από τους πιστούς?
δεν λειτουργούμε σωστά εμείς οι Ορθόδοξοι. Ο καθένας έχει μπαϊράκι να κάνει δική του προσπάθεια και όταν υπάρξουν και καλοί κληρικοί, καλοί εφημεροί, καλοί πνευματικοί εργάτες, δεν τους ακολουθούν, γιατί υπάρχει πολλή διάσπαση. Εμείς με το μπαϊράκι μας, το σωματείο μας, οι άλλοι με το δικό του σωματείο, οι άλλοι με το άλλο σωματείο, με την ομάδα τους, τον κύκλο τους. Όλα αυτά είναι ευλογημένα, εγώ δεν τα αντιπαθώ. Όλα αυτά είναι ευλογημένα, μακάρι να υπήρχαν σε κάθε οικογένεια κύκλοι, αλλά πρώτα στην ενορία. Πρώτα εκεί να δώσουμε το παρόν και με αγάπη να διακονήσουμε αυτούς και αλλήλους. Λειτουργούνται σε εκκλησιαστικά τα χαρίσματά μας, και έστω και να είναι κατά την αντίληψη μας όχι τόσο καλός ο παπάς, να τον βοηθήσουμε να κάνουμε έργο πνευματικό. Και ότι δεν είναι παντού που αποδιώχνουν τους πιστούς, ξέρω. Έχω και πικρά πείρα σε αυτό το θέμα. Καλούμε και δεν έρχονται. Γιατί μερίζονται και διαιρούν το σώμα της Εκκλησίας. Είναι λοιπόν κοινωνικός ο χαρακτήρας των χαρισμάτων και η αγάπη μας επιβάλλει να λειτουργήσουμε τα χαρίσματά μας, να λειτουργήσουμε εκκλησιαστικά, χριστοκεντρικά, με κένωση, με έψιλον δηλαδή, να αδειάσουμε τον εγωισμό μας, ώστε να φανερώνονται Χριστός, και τότε πραγματικά γυρνάμε στην εποχή των χαρισμάτων και τότε θα δούμε και άλλα σημεία και τέρατα. Όχι ιδιωτελής χρήση των χαρισμάτων. Όχι κατάπνιξη των, απόπνιξη των χαρισματούχων και των χαρισμάτων τους. Να τους δώσουμε ευκαιρία και πρωτοβουλίες να εκδηλώσουν τα χαρίσματά τους. Και με την εξομολόγηση και με τη Θεία Κοινωνία και με τη μελέτη και το κήρυγμα και τη συζήτηση και βιβλία και αναλύσεις κλπ. Μετά, για να εκφραστούν τα χαρίσματα χρειάζεται πιστότητα και πειθαρχία. Όχι μπαϊράκια και να ζητάμε μέσα στην ενορία να επιβάλλουμε τις θελήσεις μας. Να επιβάλλουν οι λαϊκοί. Όχι, θα κλείνει αυτό που λέω εγώ. Όχι. Ποιμήν της ενορίας είναι ο πρεσβύτερος και ο ποιμήν της Μητροπόλεως είναι ο Μητροπολίτης. Αυτοί έχουν τον πρώτον λόγο και αυτούς πρέπει να ακούμε και να παίρνουμε ευλογία. Μετά, να πούμε δύο λόγια για τα χαρίσματα, τα είδη των χαρισμάτων. Να υπενθυμίσω το χάρισμα της σοφίας και της γνώσεως, το χάρισμα λοιπόν της διδασκαλίας, το χάρισμα της κυβερνήσεως, είναι το διοικητικό χάρισμα. Σήμερα εμείς αρκεστήκαμε μόνο στο αφιλόπτωχο και στο εκκλησιαστικό συμβούλιο τους επιτρόπους. Πού είναι οι άλλες επιτροπές? Πού είναι οι χαρισματούχοι? Μετά το χάρισμα του δικαστού που δεν καταδικάζει όπως τα κοσμικά δικαστήρια, αλλά συμβιβάζει και ειρηνεύει, ειρηνοποιός δηλαδή. Το χάρισμα του στοχαστού που βλέπει το μέλλον και συμπεραίνει από το παρελθόν και συμβουλεύει τους πιστούς. Το χάρισμα του συμβούλου, συμβουλεύονται λοιπόν και οι κληρικοί, τους λαϊκούς, να πούνε «Γεια, συμβουλεύστε με, τι γνώμη έχετε για το θέμα αυτό, τι να κάνουμε για εκείνο εκεί». Και να έχει την πρώτη και τελευταία γνώμη ο εφημέριος. Δεν του θέλει κανείς το δικαίωμα αυτό. Δεν θα κάνουμε λαϊκοκρατία, αλλά να μην έχουμε κληρικοκρατία. Αυτά τα δύο λάθη υπάρχουν στην μεν στην εκκλησία, ο λαϊκισμός, η λαϊκοκρατία, και στην ορθόδοξη εκκλησία ο κληρικαρισμός. Και σπάνια βλέπουμε να αναπτύσσουν πνευματικές προσπάθειες εφημέρι μαζί με τους λαϊκούς. Παρακαλώ, αν έχει κανένα ερώτημα στον αέρα και δεν πειράζει, ας μην ολοκληρώσουμε. Δώστε το τηλέφωνο αν έχουν ερωτήματα. Έχουμε και τις χαρακτηματικές τέκνες, όπως είναι ο θηρευτής που κυνηγάει να βρει αυτούς που απεσκύρτησαν, που άγριψαν και έφυγαν μακριά από την εκκλησία. Το χάρισμα του οδηπόρου που βαδίζει σταθερά τον δρόμο της πίστης και είναι παράδειγμα. Το χάρισμα η τέχνη του αρχιτέκτονα που οικοδομεί χριστοκεντρικά, του οικοδόμου που οικοδομεί επάνω στο θεμέλιο αυτό, του πεμένου που επιστρέφει τους πλανεμένους, του γεωργού που έχει την έννοια να καλλιεργήσει καλά τους πιστούς και να τους βγάζει τα ζυζάνια από μέσα τους, το χάρισμα του στρατιώτου, του αθλητού κλπ. Μετά έχουμε τους και άλλα χαρίσματα, τα χαρίσματα τα ενεργήματα δυνάμεων και τα υπόλοιπα που δεν μας παίρνει ο χρόνος να τα αναφέρουμε. Να πούμε τώρα μία άλλη άποψη. Παρακαλώ, αν υπάρχει ερώτημα, μην τους περιφρονούμε, αν και έχουμε λίγο χρονικό όριο. Δώστε το τηλέφωνο αν υπάρχει κανένα στον αέρα. Τώρα να δούμε μια άλλη άποψη, πολύ επιγραμματικά, σε ένα λεπτό. Χαρίσματα και αξιώματα. Δυστυχώς πολλές φορές μέσα στην Εκκλησία καταλαμβάνουν αξιώματα άνθρωποι που έχουν καταχωνιάσει τα χαρίσματά τους, που με την αμαρτία δεν τα έχουν σε ενεργό μορφή, τα έχουν νεκρώσει και είναι και ήδη νεκρωμένοι και αμαρτωλοί.
και καταλαμβάνουν και ανώτατα ακόμα καμιά φορά αξιώματα. Δηλαδή είναι δύο αποκλήσεις. Αξιώματα χωρίς χάρισμα, ενεργό, ζωντανό, λόγω αμαρτωλότητας και αμετανοησίας. Και έχουμε και μια άλλη μορφή, χαρισματούχους που είναι έξω από την αξιοποίηση και λαϊκούς και κληρικούς, χαρισματούχους που είναι έξω και από επιτροπές, έξω και από συμβούλια, έξω και από διαβούλια, και γι' αυτό πηγαίνει η Ορθοδοξία μας από το κακό στο χειρότερο. Οι ημέτεροι των ημετέρων είναι αυτοί που καμιά φορά ως αυλοκόλακες συμπεριφερόμενοι βραχυκυκλώνουν πνευματικές προσπάθειες. Έχω πικρωτά την πήραν στα 24 μου χρόνια της ιερωσύνης. Πικρωτά την πήραν. Αλίμονο εάν είναι αυτή η Ορθοδοξία όπως τη γνωρίσαμε, πολύ κληρική, πολύ ιεροκήρυκες. Αλίμονο εάν αυτή είναι η Ορθοδοξία. Και μετά κατηγοράμε τους παπικούς που έχουν μια μέθοδο, ο καθένας έχει τα διακονήματά του, τα λειτουργήματά του, ξέρει τον χώρο του, ξέρει τους χώρους του, ξέρει πώς θα κινηθεί, εμείς δεν ξέρουμε τίποτα. Και αν πούμε να κάνουμε κάτι, το βρίσκουμε από μέσα από την Εκκλησία τον πελά μας, και δεν μπορούμε να πούμε πως είμαστε ελεύθεροι να αναπτύξουμε και τα δικά μας χαρίσματα και των πιστών τα χαρίσματα. Υπάρχει μια αλληλοφαγωμάρα, ένας φθόνος, καταλυτικός, ισοπεδωτικός φθόνος που γκρεμίζει ότι πάμε να κτίσουμε. Δεν είναι έτσι η πραγματικότητα? Εγώ λέγω την μαύρη πείρα των πνευματικών εργατών. Είναι κατάρα, θα λέγει κανείς σήμερα, να θέλει κανείς να είναι πνευματικός εργάτης, να θυσιάζεται, να θυσιάζει το μισθό το ολόκληρο και να θέλει να οικοδομήσει και να τον γκρεμίσουν μέσα από την Εκκλησία οι ίδιοι της Εκκλησίας. Θα την πω την αλήθεια για να μήπως κάποτε διορθωθούμε. Δεν είναι αυτή η Ορθοδοξία. Αυτή είναι ένας τρόπος, θα λέγαμε, καταργήσεως των χαρισμάτων, ύβριος της χάριτος, ένας τρόπος που το Πνεύμα του Άγιον στενάζει μεν, στεναγμής αλαλίτης, αλλά δεν το ακούμε και το φυγαδεύουμε και το λυπούμε και βγάζουμε τα μάτια μας. Τι αποστολή να κάνουμε έτσι? Τι πνευματικό έργο να κάνουμε έτσι? Δεν κατηγορώ κληρικούς, κατηγορώ ποιους? Και λαϊκούς και ορισμένους κληρικούς οι οποίοι δεν νοούν να καταλάβουν τι σημαίνει η Εκκλησία και δεν νοούν να καταλάβουν τι σημαίνει η ταπείνωση για να ενταχθούν μέσα σε μια υπακοή στην Εκκλησία ώστε να λειτουργήσουμε τα χαρίσματά μας οι πάντες. Αγαπητοί ακροατές, ήδη η ώρα μας συμπληρώνεται. Σήμερα λοιπόν δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν έχουμε χαρίσματα επειδή δεν γλωσσολαλούν στην Ευχαριστιακή Σύναξη ή επειδή δεν προφητεύουν την ώρα εκείνη που κάνουμε συγκέντρωση για κήρυγμα. Τα χαρίσματα υπάρχουν και είναι χαρίσματα ποικίλης μορφής και στη σημερινή εποχή, και φυσικά έχουμε χαρισματούχους ιεροκήρυκες, θαυμάσιους, έχουμε χαρισματούχους ανθρώπους που οικοδομούν πνευματικά, χαρισματούχους πνευματικούς εξομολόγους, ανθρώπους που ασχολούνται με την νεότητα, έχουμε και στο Άγιον Όρος χαρισματούχους που έχουν το χάρισμα του συμβούλου και άλλους που έχουν το χάρισμα του ποιμαντικού έργου και πάρα πολλά. Ας μιμηθούμε αυτούς τους χαρισματούχους και ας ξεπεράσουμε λοιπόν αυτή την φαγωμάρα, αυτόν τον φθόνο, αυτή την απραξία, αυτή την ραθυμία. Και όταν κάποιος καθίζει να κάνει καλό έργο, οργανωσιακό, αλλά είναι το έργο? Όχι, είναι το Άγιο Πνεύματος, είναι έκφραση των χαρισμάτων. Αλίμονό μας εάν τα χαρίσματα των πιστών τα πνίγουμε, αλίμονό μας εάν τους χαρισματικούς και λαϊκούς και κληρικούς τους απομονώνουμε, τι λόγο θα δώσουμε, πώς θα οικοδομηθεί η Εκκλησία? Γι' αυτό παίρνουν άλλους δρόμους οι πιστοί και οι νέοι. Δεν έρχονται στην Εκκλησία γιατί νιώθουν παγερότητα. Το Πνεύμα του Άγιον το λυπούμε, το στενοχωρούμε, δεν μιλάει, δεν ζωντανεύει την ευχαριστική μας σύναξη, δεν μας συγκινεί και δεν εκφράζει την πρόθεση των πιστών να λειτουργήσουν τα χαρίσματά τους. Αγαπητοί ακροατές, εδώ συμπληρώθηκε η σημερινή μας ώρα. Ας προσευχηθούμε λοιπόν να μας φωτίσει όλος ο Θεός, κλήρο και λαό, να αξιοποιήσουμε τα χαρίσματά μας. Άπαντες είμεθα χαρισματούχοι. Μήπως και το χάρισμα προσευχής δεν είναι μέγα χάρισμα?
όλα τα χαρίσματά μας, να τα ερευνήσουμε, να τα διαπιστώσουμε και να τα ενεργοποιήσουμε μέσα στην Εκκλησία και κατά προέκταση στο χώρο τον κοινωνικό, με την ευλογία του Μητροπολίτου και του Εφημερίου. Ευχαριστώ που με παρακολουθήσατε. Χαίρετε.